Συνεδριάζουμε σήμερα υπό το βάρος της κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Ρωσίας με την αναγνώριση των αποσχιστικών εδαφών της Ουκρανίας. Η Ελλάδα είναι ταγμένη στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και στην αδελφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό και θα λειτουργήσουμε συλλογικά μαζί με τους εταίρους μας στο να δούμε τον προσφορότερο τρόπο μέσα από τον οποίο θα καταδικαστεί αυτή η συμπεριφορά και βέβαια δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο σε οποιονδήποτε άλλο σκέφτεται να μιμηθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές να το πράξει στο μέλλον. Γι' αυτό και η σημερινή μας συνεδρίαση, προετοιμάζοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του τέλους του Μαρτίου, ουσιαστικά θα αναλωθεί σε αυτό το θέμα, παράλληλα με την επεξεργασία όλης της υπόλοιπης ατζέντας που θα καταστήσει το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα πιο ισχυρή.